Σκοπέλε, τι είναι μπροστά. Έχω κάνει αρνάκι. Από σένα έχω πολλές απαιτήσεις. Ναι. Διότι εδώ μέχρι τώρα έχεις πάρει την ομάδα στην πλάτη σου, σωστά. Στην ουσία εκπαιδεύεις μέσα στο Hell's Kitchen τον Ραφαήλ, τον Κωνσταντίνο και τον Νίνο. Ή μόνο τον Ραφαήλ πολλές φορές και όσους περάσανε. Κόψε εδώ, τρέξε εκεί και κλείνεις τρύπες. Άρα εσύ που είσαι ο δάσκαλος. Δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Δείξε μας το πιάτο σου, δάσκαλε. Αρνάκι τυλιγμένο σε εμπόλια, κρέμα πατάτας, μια σάλτσα μπαχαρικών και λαχανικά. Μάλιστα. Εμένα μ' αρέσει το ομό. Μ' αρέσει το σενιάν. Θεωρείτε ότι το αρνί το ψήσιμο ότι είναι αυτό. Πώς είναι. Ροζέ. Ακριβώς. Αυτό τι είναι. Κόκκινο. Για να φας ένα αρνί κόκκινο πρέπει να φυσάει το αρνί. Να ξέρεις όνομα επώνυμο και 5 γενιές πριν από αυτό. Έλα. Τι έχει. Δεν είναι τόσο μαλακό. Είναι σωστό από όλα το πίπερο. Όχι. Τι έφτιαξες. Ήθελα να το πω the sun in my eyes, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι... Έκλαψε ο Βούδας. Όχι. Το sunset του Pollock. Υπάρχει ένα εξαιρετικό πιάτο του Pollock, Gualtiero Marchesi. Ο τύπος έχει πάρει ένα πιάτο, έχει βάλει θαλασσινά παντού, έχει κάνει 6 διαφορετικές μαγιονέζες, βασιλικό, ντομάτα, μελάνη σουπιάς και έκανε το dripping. Είναι η τεχνική της σταγόνας. Πέταγε τα διάφορα χρώματα. Λοιπόν, έφτιαξε αυτό το πιάτο που είναι εκπληκτικό. Το εξαιρετικό ποιο είναι. Ο μάγειρας πότε βάζει την ταυτότητά του. Στη σύλληψη. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μπακαλιάρο, ο οποίος έχει κακοποιηθεί ο κακομοίρης. Αυτός είναι έτοιμος να φύγει από μόνος του. Λίγο ακόμα να τον άφηνε στο τηγάνι, θα ξαναπέφτει στη θάλασσα, γιατί θα έχει καεί. Για να πάρει λίγο δροσιά. Ένα πιάτο πάρα πολύ μπερδεμένο. Πληθωρικό για σένα. Έχεις δείξει εδώ πραγματικά ότι έχεις τα για να κάνεις πολλά πράγματα μέσα σε μια κουζίνα. Αυτό δεν είσαι εσύ. Είναι κάτι άλλο. Το πιάτο μου σήμερα ήταν καθαρά δημιουργικό, κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ, δεν είχα ξαναδοκιμάσει ποτέ και ίσως αυτό να ήταν και το μεγαλύτερο λάθος. Έπρεπε να κάνω κάτι από την ελπίδα όταν ζούσε η Ελλάδα, ίσως. Εσύ έχεις φτιάξει εξαιρετικά πιάτα. Και πιστεύω ότι το έχεις με τη μαγειρική. Αυτό που σου λείπει είναι να δουλέψεις κάπου για πάρα πολύ καιρό που να έχεις, που να πάρεις και να λάβεις ορισμένες τεχνικές γνώσεις της επαγγελματικής κουζίνας. Γιατί μέσα σου έχεις το χέρι και τη γεύση στο στόμα, που είναι πολύ σημαντικό. Ο μάγειρας είναι στη γεύση. Τι είναι αυτό το πιάτο? Δεν είναι αυτό που ήθελα να βγάλω. Εγώ θα το ονόμαζα παιδικό πάρτι, που έγινε πέρσι και δεν φάγανε το πιάτο ούτε τα παιδιά. Τι είναι λαγογιάννη αυτό? Είναι σιουφιχτά, με ανθότυρο και απάκι σε δύο υφές. Ένα πιάτο απλοϊκό, πικρό. Ξινό, γλυκό. Έχει την κρεατήλα. Βγάζει μια βαρβατήλα. Έντονο. Με τρεις παραλλαγές μικρές μπορεί να παίξει παντού. Παράδειγμα, αν αυτό το πιάτο σπάγαμε πάνω κεδρόμυλα, κακάο κρού, λίγο αστεροειδή γλυκάνισο και λίγο καρδαμόμο και κάναμε μια πούδρα και όπως έφεγε το ρίχναμε από πάνω μαζί με λίγο στακοβούτυρο καμένο σχεδόν σαν νουαζέτ, θα ήταν ένα πιάτο υψηλών προδιαγραφών. Δημιουργία. Παίρνουμε το κλασικό και τα απογειώνουμε. Αυτό είναι η μαγειρική. Είναι ένα πιάτο που δείχνει παράδοση. Είναι από την Κρήτη ο άνθρωπος και τι δούλεψε? Προϊόν της περιοχής του. Καταλαβαίνετε? Άρα είναι πολύ σημαντικό για να κάνετε κάτι δικό σας, να παίρνετε τις εικόνες της παιδικές σας, της οικογένειές σας, της επιρροές σας και να προσπαθείτε να το πάτε ένα βήμα μπροστά. Έτσι θα εξελιχθεί η μαγειρική. Και έτσι θα εξελιχθεί και η ελληνική μαγειρική. Υπάρχουν εξαιρετικοί Έλληνες μάγειρες που κάνουν φοβερή δουλειά. Ακολουθήστε. Η παλιά γενιά, εμείς, πρέπει να κάνουμε τόπο στη νέα γενιά. Είναι φυσικό το παλιό να αφήνει χώρο στο καινούριο. Εσείς είστε το καινούριο. Καταλάβατε. Απόψε το καλύτερο πιάτο είναι του Λαγογιάννη. Ασυζητητή. Με δύο παραλλαγές θα το κάνουμε αυτό που είπαμε τώρα. Θα μπει στο μενού απόψε. Ευχαριστώ. Πού τα αφιερώνεις πιάτο? Στο γιο μου. Ωραία. Μάθετε. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε φιωριτούρες. Πιάτα πανέμορφα. Ουσία, παιδιά. Βγάλτε από μέσα σας αυτό που έχετε. Όλοι σας μέσα σας έχετε κάτι αξιόλογο. Έχετε παιδεία, έχετε οικογένεια. Δεν φαντάζομαι ότι οι γονείς σας δεν σας μεγάλωσαν με αγάπη. Δείχτε την στο πιάτο. Πάντως εγώ, αν ήμουν γιος, θα ήμουν περήφανος. Το χειρότερο πιάτο απόψε είναι της Μαρίνας. Άρα η Μαρίνα, στο επόμενο σέρβις, εκτός ότι θα φτιάχνει τα πιάτα, θα σερβίρει και ορισμένα. Ευχαριστώ. Δεν έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που βγήκε το πιάτο μου το χειρότερο σήμερα. Πήρα ένα μεγάλο ρίσκο, έκανα κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει ποτέ.
Και θεωρώ ότι με, αν διορθώσω μια-δυο αστοχίες που είχε βασικές, το πιάτο θα ήταν πολύ καλό.